Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Ρολά με πραλίνα φουντουκιού. Vegan, εύκολα, γρήγορα, μπορείς να φας γλυκό. Σαν vegan, νόστιμα. Τι θα χρειαστείς? Θα χρειαστείς ελάχιστα πράγματα. Ναι, καλό σε ακούς, κάποια υλικά πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Όμως, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και το αποτέλεσμα ολοκληρώνει και αυτούς που νομίζουν ότι δεν μπορούν να συμβεί. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστείς. Θέλεις μία vegan πραλίνα. Θέλεις άχνη ζάχαρη. Θέλεις λίγη κρυσταλλική ζάχαρη. Κανονική καστανή ζάχαρη. Και ένα φύλλο το οποίο προφανώς είναι σφολιάτα και προφανώς είναι vegan. Αν ψάξεις, πολλές φορές μπορεί να βρεις και κάποιο το οποίο δεν περιέχει καν η γραμμή παραγωγής γάλα ή αυγό. Στην προηγουμένη περίπτωση τυχαίνει να μην περιέχει και το αναφέρω. Ψάξ το πάντως, θα το βρεις σχετικά εύκολα. Θέλεις να το ξετυλίξεις, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι και είπαμε εύκολο, είπαμε γρήγορο. Τι θέλεις να κάνεις τώρα? Τώρα θέλεις να πάρεις μία γενναία δόση πραλίνας και να απλώσεις. Τι εννοώ να απλώσεις? Εννοώ ότι θέλεις να πάει παντού. Πώς θα πάει παντού? Αν θα το κάνουμε γρήγορα. Και πρόσεξε, σε αυτό το στάδιο θέλεις να απλώσεις παντού την πραλίνα σου. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να πιάσεις σιγά σιγά από την γωνία εδώ κάτω και να ξεκινήσεις να το τυλίγεις. Και αν έχει ξεκινήσει να πηγαίνει το μυαλό σου κάπου, ναι, καλά οδεύει, καλά έχει ξεκινήσει. Θέλεις να το κάνεις σταδιακά, θες να κρατήσεις τη μία μεριά της μεμβράνης που έχει το φύλλο από κάτω και να προχωρήσεις. Και να το κάνεις προοδευτικά, time lapse. Έφτασες μετά το τύλιγμά σου, θες να τα μετρήσεις, περίπου εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 8 για ευνόητους λόγους. Και εγώ θα τα ξαναμοιράσω πάλι, δεδομένου ότι θα τα κόψουμε ένα προς ένα. Θες να ξεκινήσεις από τη μία μεριά του ταψιού σου και να τα πιέσεις λίγο. Ωραία, το σαλιγκαράκι όπως βλέπεις εδώ δεν παραπονέθηκε ούτε λίγο, οπότε είναι έτοιμο. Καλό είναι το μαχαίρι σου να κόβει, αυτό παρατηρώ και εγώ τώρα, ότι για να μην το ζουπίξεις, να μην πεταχτεί απ' έξω μερέντα, άφησε χώρο, δεν τρέχει όμως κάτι, κόβει σταδιακά, δεν θέλεις να πεταχτεί έξω η πραλίνα σου, αφήνεις περιθώριο και πατικώνεις. Τώρα ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις δει στη ζωή σου, ναι, νομίζω ότι μπορεί να το έχεις σκεφτεί. Παρόλα αυτά, πίστεψέ με, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει. Και συνήθως αυτά τα φύλλα έχουν 2, οπότε μπορείς απλά να βάλεις το ένα με πραλίνα και το άλλο κάπως αλλιώς. Εγώ θέλω να τα απλώσω λίγο καλύτερα τα συγκεκριμένα. Και για πάμε ένα γρήγορο timelapse για να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Τι θέλεις να κάνεις τώρα? Λίγη ζαχαρίτσα από πάνω, λίγη ζαχαρίτσα από πάνω, σε όλα. Φούρνο. Έτοιμα. Πρόσεχε τον φούρνο σου, όπως και να έχει. Εμείς θα προλάβαμε οριακά. Αυτό που άρπαξε εδώ πέρα λίγο είναι η σοκολάτα. Παρ' όλα αυτά, τα δοκίμασα, είναι απίστευτα. Μέσα σε 8 λεπτά είχαν γίνει, παιδιά. Δηλαδή, σε ποιον να το πω και ποιος να με πιστέψει, δοκιμάζουμε. Παιδιά, σε αυτό το σημείο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Αυτό που επίσης μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι τα συγκεκριμένα δεν κάνουν καθόλου. Ξέρεις, όταν φτιάχνεις πρώτη φορά σοκολάτα και λες κάτι παίζει εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Τα φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να προσέξεις. Ξαναλέω, τον φούρνο σου, ειδικά αν φούρνο σου είναι δυνατός, δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, πιθανολογώ, είναι ότι σίγουρα πρέπει να τα φτιάξεις, σίγουρα είναι νόστιμα
Και έχετε τον νου σου, γιατί έρχεται άλλο ένα αντίστοιχο βίντεο το οποίο έχει μέσα, θα έλεγε κανείς, πάλι εύκολα υλικά. Υλικά που μπορείς να βρεις με πολύ λίγα χρήματα να φτιάξεις κάτι νόστιμο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Μέχρι την επόμενη φορά, τσεκάρε την εφαρμογή Ebillion. Είναι δωρεάν, κάνεις τα vegan review σου για φαγητά ή προϊόντα τα οποία έχεις αγοράσει. Αυτό το γατί εδώ κάτι θα το φάω. Μου έρχεσαι μόλις το τηλέφωνο. Και μπορείς να αφήσεις τα σχόλια σου από κάτω. Αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, δώστες.